ξένεκος, αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφησαν στίχους. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι εδώ μα πες. Από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι εδώ. Φίλες και φίλοι, σε πρώτο ενικό ο κύριος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Λαβρέντη, καλώς ήρθες. Έτσι, μπράβο. Σφιχτή χειραψία δείχνει δύναμη ψυχής. Να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Κι εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σ' ακούω, γιατί μ' αρέσεις και γιατί κάνεις μια εξαιρετική προσπάθεια στις 9 Ιουλίου. Οι Άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο. Και είναι ένα συνονθήλευμα προσώπων της Μεσογείου και όχι μόνο. Με μουσικές δικές σου, με ήχους δικές σου, με ήχους δικούς τους, ένα πάντρεμα. Ναι. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Ένα ταξίδι είναι αυτό. Αυτό ένα ήταν ταξίδι. Ένας δίσκος ο οποίος ξεκίνησε εδώ και 1,5 χρόνο κοντά. Και κάθε ένας άνθρωπος που έμπαινε στην παρέα, τον Ντίλ έλεγε θα κάνουμε ένα τραγούδια μαζί και θα κάνουμε και μια, συναυλία παρέα 9 Ιουλίου. Τους προδέσμευες δηλαδή. Ναι. Με αυτή τη λογική έγιναν όλα. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Θέλω να μου πεις λίγο πώς ξεκίνησε να στείνεται αυτό το μουσικό ταξίδι. Φαντάζομαι ήταν μέσα σου, σαν όνειρο, σαν κάτι που το έστεινε σιγά-σιγά. Να πω τώρα ότι ήταν μια παρόρμηση, μια ανάγκη της τελευταίας εποχής, έτσι με όλη αυτή την. Σήμερα διαβάζουμε σε εφημερίδες, ας πούμε, μάχη βορρά και νότου. Κοίταξε που έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι. Η βόρη και η νότη. Αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη, εγώ, ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ αυτό το. Τη Μεσογείου. Αλλά δεν είναι τόσο πολιτικοποιημένο το θέμα, όσο περισσότερο. Αυτό το φως και η ανάγκη για χρώμα που έχει η Μεσόγειος, το οποίο εντάξει, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα ακούγοντας ροκ μουσική μέσα στα καταγόγια αυτά, τα αγγλικά και τα αμερικάνικα. Τα οποία εντάξει, με αυτή τη μεγάλωση και την αγαπάω τη μουσική αυτή. Αλλά αυτή ήταν για να την ακούω. Αυτό για να παίξω, για να ασχοληθώ, να μπω ενεργά μέσα, κάτι μου έλειπε και αυτό μου το έδωσε αυτή η μουσική, η οποία όμως είχε προεκτάσει στη Μεσόγειο. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Εκτός από τον Καροτόνε, νομίζω, και τον Μπραντουάρντι, με τους άλλους δεν είχε συνεργαστεί ξανά. Ούτε και με τον Καροτόνε είχα ξανασυνεργαστεί. Πρώτη φορά. Μόνο με τον Μπραντουάρντι. Με τον Μπραντουάρντι, εντάξει. Τα άλλα πρόσωπα, λοιπόν, ναι. Είχες εσύ τη στόχευση και τα κυνήγησες, πώς έγινε? Μπαίνανε ένας-ένας ανάλογα. Ή από... Εγώ στο μυαλό μου είχα τον Καροτόνε. Εάν ο Καροτόνε μου έλεγε ναι. Πριν κάποια χρόνια ξεκίνησε αυτό. Δηλαδή ήμουν στην Ιταλία, πήγαινα τακτικά στην Ιταλία. Και λόγω Μπραντουάρντι και πήγαινα, έβλεπα συναυλίες κτλ. Και εξάλλου η ζωή μου μου αρέσει πάρα πολύ τα ταξίδια. Πάω είτε για να βλέπω συναυλίες, είτε για να παίζω, είτε για να βλέπω ποδόσφαιρο. Είμαι συνέχεια σε ένα ταξίδι πάντως. Το γουστάρω πολύ. Δηλαδή όλο το χρόνο ταξιδεύεις, σ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει. Ελλάδα έξω, όπου να είναι. Να αλλάζω παραστάσεις και να ξυπνάω το πρωί και να είμαι σε ένα καινούριο μέρος. Ναι. Και να πίνω καφέ κάπου που δεν είναι το καφέ κάτω από το σπίτι μου, ας πούμε. Ναι. Αυτό το γουστάρω πολύ. Ωραίο. Είναι ένας τρόπος ζωής αυτός.
Έχεις και το κυριολεκτικό ταξίδι, εσύ και το μεταφορικό. Μια χαρά τα έχεις συνδυάσει. Λοιπόν, και σε ένα καφέ, ας πούμε, στην Ιταλία, ακούω ένα τραγούδι του Καροτώνα, το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία, πριν 4-5 χρόνια τώρα. Αυτό που έλεγε «Ε, ομόντο, διφίτσιλε» και τα λοιπά. Ναι, ναι. Αυτό είναι το πράγμα. Και μετά όταν ήρθα στην Ελλάδα, παίζονταν και στην Ελλάδα κατά κόρον αυτό. Και έμαθα ότι παίζει ο Καροτώνα, πήγα στο Half Note που παίζε, τον άκουσε, τρελάθηκα. Και λέω να κλείσουμε ραντεβού να μιλήσουμε. Και βρεθήκαμε την άλλη μέρα στην Πλάκα σε ένα καφέ. Και εκεί είχα τη σκέψη αυτή και του λέω: θέλω να κάνω ένα δίσκο, να είναι διάφοροι άνθρωποι από τη Μεσόγειο, να τραγουδήσουμε τραγούδια δικά σας, να πω εγώ, να πείτε εσείς δικά μου, αυτό, να βρεθούμε παρέα. Όλα. Θέλω αυτό το μαζί. Νομίζω ότι είναι εποχή για μαζί. Δεν είναι για καθένα ξεχωριστά. Ναι. Εγώ δεν το έκανα και ποτέ το. Νομίζω ότι εσύ ήσουν πάντα της ομάδας και αυτής της παρέας. Και σου έβγαινε, έβγαινε πολύ όμορφο. Και το καλό και το άσχημο. Δηλαδή και τις όμορφες στιγμές να τις περνάω με άλλους και τις άσχημες να τις μιζέριες. Ναι, δεν μπορώ, δεν. Δηλαδή είναι το στήριο μου τέτοιο. Στήθηκε εύκολα το ρόλο αυτό, το πλάνο σου. Δηλαδή, αυτός είπε ναι τότε. Αν μου έλεγε ο Καροτώνε όχι, δεν θα το έκανα. Ήταν η πρώτη αρχή. Ήρθε αυτός, κάναμε το πρώτο τραγούδι, ας πούμε το Αμερικάνο, το οποίο ήταν γνωστό τραγούδι. Εγώ το θυμάμαι αυτό, να φανταστείς από τη Σοφία Λόρεν. Σε μια ταινία, έτσι. Και μου λέει, δεν κάνεις και ένα τραγούδι για μένα δικό σου. Και του έκανα ένα και μου λέει, θέλω να το τραγουδήσω στα ελληνικά. Και από εκεί μου έρθει η ιδέα. Μετά πήγα για μια περιοδία στην. Έπαιξα Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Αβέρσα, σε αυτά τα μέρη. Και τα παιδιά που μου οργανώσαν τη συναυλία εκεί, οι Έλληνες, της Διασποράς, μου δώσαν διάφορα CD και άκουσα να πάρω μαζί μου από καινούριους Γάλλους τραγουδοποιούς, του οποίους εγώ δεν τους ήξερα. Εγώ είχα μείνει στον Ανταμό και στον Κριστόφ. Ναι. Ο Ανταμό της γενιάς του αδερφού μου, ο Κριστόφ της δικιάς μου όταν ήμουν πιτσιρικάς. Και ο Χαλιντέι, ας πούμε, πεθαίνω για το Χαλιντέι. Ήμουν μικρός θαυμαστής φαν. Λοιπόν, και άκουσα καινούριους Γάλλους, ο οποίος δεν τους είχα ξανακούσει. Έναν τύπο, δεν ζει πια, ονόματι Αλέν Μπασούγκ, πέθανε και νέος, πολύ δυνατός ροκάς. Τον Μπερνάρ Λαβιλιέ που κάναμε το δίσκο μαζί. Μου σκάσαν όλα αυτά τα καινούργια φάμε, Φρανσίς Γκαμπρέλ, Ζαζ, ό,τι υπάρχει τώρα στη Γαλλία, τα πήρα σπίτι, ναι. Τα άκουγα. Και λέω, κοίταξε, ένας μουσικός κόσμος που για μας έχει σταματήσει τότε, στον Κριστόφ, ας πούμε. Και μου μπήκε η ιδέα αυτή. Μετά γνώρισα τους, λόγω ποδοσφαίρου αυτό. Μέσω ενός φίλου ποδοσφαιράνθρωπου, συνδικαλιστή του Νίκου του Μάλια, γνώρισα τον τραγουδιστή τον Χωσέ Τέρο από την Καταλωνία. Βρεθήκαμε εκεί, πήγαμε στην Μπαρτσελόνα, γνώρισα τον Γκουαρδιόλα. Κάναμε... Το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Γυρίζεις, αυτό που λένε, γυρίζεις και μυρίζεις. Και ήθελα, ας πούμε, ναι. Τους προσέγγισες εύκολα όλους αυτούς που ανοίχθηκαν. Κανένα πρόβλημα. Και μέσα σε όλα αυτά που είπα, λέω σε αυτούς, μήπως μπορείτε να μου βρείτε και αυτές τις παλιές μου μεγάλες λατρείες, τον Κριστόφ και τον Ανταμό και με πέραν. Βοήθησε σε πέρασε επαφή αυτή, δηλαδή. Βοήθησε πάρα πολύ, πρέπει να πω, και ο Νίκος ο Αλιάγας αυτό. Ο οποίος στη Γαλλία τους ξέρει όλους, ανοίγουν όλες οι πόρτες. Παρακαλά να πάνε στον Αλιάγα όλοι. Και συμμετέχει και όλα και στη συναυλία σου. Είναι μεγάλη επιτυχία που συμμετέχει και στην αυλία και στο δίσκο. Και είναι μεγάλη επιτυχία που με θεωρεί φίλο ένας άνθρωπος σαν τον Αλιάγα. Η γνωστή περίπτωση του ανθρώπου που δεις προφήτη στον τόπο του, ξέρεις τώρα. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα αρχίζουν το Αλιάκι και στη Γαλλία νούμερο ένα, δεν κάνω πλάκα. Το ξέρω. Με το τεράστια ξέρω. Διαφορά τον από όλους τους υπόλοιπους. Θυμάμαι όταν ήταν στην ΕΡΤ και συνεργαζόταν με το Euronews και ήταν ακόμη στα πολύ πρώτα του βήματα, ναι. Και έφτασε εκεί που έφτασε και όταν γιατί λέω είναι νούμερο ένα καθαρό ένα, παιδί. Όχι ξενέρωτα νούμερο ένα, όχι να κάνει μπούρδες. Ναι, ναι. Κάνει πράγματα σοβαρά. Δηλαδή την πρώτη φορά που δώσαμε ένα ραντεβού και βρεθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα καφέ ενός ξενοδοχείου. Μόλις είχε τελειώσει η συνέντευξη με τον Τζόνι Ντεπ, δίπλα ήταν ο Αρσέν Βενγκέρ, ο προπονητής της Άρσεναλ. Έκανε. Και λέω, τι είναι αυτή, μου λέει, τώρα κάνουμε τις εκπομπές. Μου λέει, και τώρα φεύγουν. Και λες τώρα κάτι Έλληνες. Λένε ένα χαίρετε από μακριά με τον ανθιπό τρίτο ηθοποιό και νομίζουν ότι ποιοι είναι. Αυτό άστο, γιατί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα δηλαδή σε αυτό. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, αν εσύ είχες πουλήσει, ας πούμε, 120 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο όπως έχει πουλήσει ο Ανταμό, τι θα έκανες. Θα μιλούσες σε κανέναν, δεν ήσουν τρελαμένος σε κάτι αστυνομπλίο. Κατάλαβες τι γίνεται, και αυτός είναι ένας άνθρωπος άγγελος. Άρα λοιπόν, ετοιμάζεις πυρετοδός αυτή την πολύ δυνατή συναυλία, που νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εκδήλωση για τους Έλληνες και είναι ένα φευγιό, να το πω έτσι. Αυτό είναι ένα σπουδαίο πράγμα και πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ σχεδόν αφιλοκερδός, δηλαδή τα έξοδά τους πληρώνονται, η μουσική τους, τα αυτά τους που έρχονται, η παραγωγή τους, γιατί έχουν μια κουστοδία ο καθένας. Ναι. Η οποία κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, βέβαια. Σίγουρα. Αλλά δεν παίρνουν λεφτά καθόλου. Βάλαμε μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή για να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Και οι άνθρωποι είπαν ότι τις αμοιβές μας μετά θα σκεφτούμε τι μπορούμε να τις κάνουμε για κάτι που να πιάσει τόπο εδώ. Θα δούμε τι. Έτσι. Κρατάμε το πρώτο λοιπόν, κομμάτι που είναι. Χωρίς να το. Και δεν θέλουμε να το κοινοποιήσουμε ούτε και το λέμε. Ναι, δηλαδή, το είναι μια συναυλία κανονική έτσι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Απλώς σου λέω ότι οι άνθρωποι έρχονται αφιλοκερδώς αυτοί οι ξένοι τραγουδοποιοί και οι τραγουδιστές, οι οποίοι είναι σπουδαίοι.
Από εκεί πέρα δεν είναι μόνο οι ξένοι, είναι και Έλληνες διάφοροι φίλοι. Ο Σαββόπουλος, η Φαραντούρη. Κάνουμε αφιερώματα. Κοίταξε, θα ήταν στη συναυλία ο Λούτσιο Ντάλλα. Κάναμε συζήτηση, είχαμε βρεθεί στην Πολώνια ένα μήνα πριν πεθάνει. Αλλά... Και μου λέει, έρχομαι και τα λοιπά. Είπαμε να πούμε το τραγούδι μαζί και μας πρόλαβε η ιστορία. Σας πρόλαβε, ναι, ο θάνατος. Έτσι είναι. Και η ζωή έχει και το θάνατο. Δεν μπορεί να μην κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Λούτσιο Ντάλλα. Θα τραγουδήσουμε μαζί με τον Σαββόπουλο και με την Φαραντούρη για τον Λούτσιο Ντάλλα. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία ήταν μέσα στο πρόγραμμα να γίνουν και. Θα έρθουμε να σας απολαύσουμε και να σας χαρούμε και σας ευχαριστούμε που μας το φτιάχνετε όλο αυτό, διότι πέραν των προβλημάτων που υπάρχουν, νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει και για την ψυχή και για το μυαλό. Είναι καλό το μαζί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συναυλία σε ένα χώρο πιο έτσι στο Ηρώδιο, να βάλεις 50-60 ευρώ. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι 10 ευρώ για να μπορέσει να έρθει κόσμος πολλής. Να βγουν τα έξοδα. Δεν θέλουμε ούτε κρατικές επιχορηγήσεις, ούτε και το στάδιο το πληρώνουμε χρυσό όσο κάνει τα πάντα. Αρκεί να γίνει αυτό το πράγμα όπως πρέπει να είναι σωστό. Ωραία. Εύχομαι να γίνει έτσι όπως το έχεις στο κεφάλι σου. Πιστεύω να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό δείχνουν και οι. Θέλω να σε ρωτήσω. Προβλέψεις και τα γεγονότα. Όλα αυτά τα χρόνια που σε παρακολουθώ, γιατί σε ακούω και μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σου και την απολαμβάνω όπως και πολλοί Έλληνες που σε παρακολουθούν χρόνια τώρα. Θέλω να μου πεις πού κρύβονται όλα αυτά τα δημιουργήματα. Δηλαδή, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις τραγούδια που περνάνε, που αντέχουν, που λειτουργούν αυτόνομα μέσα στο πέρασμα. Ναι. Πού κρύβονται όλα αυτά, δηλαδή πού πλανιέται όλο αυτό το πράγμα μέσα σου. Δεν ξέρω και πώς γίνεται αυτό. Δεν έχει κάποια φόρμουλα που να την βρίσκεις. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα απλό, σε πολλαπλάσιο σε σχέση με μένα. Θα φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον Χρυσάκη τον Νικολόπουλο. Ο Νικολόπουλος έχει γράψει 2.000 τραγούδια. Και από τα 2.000 τραγούδια μπορεί να γράψει άλλα. Ναι. Εγώ λέω τώρα ένα νούμερο. Έγραψε 500 επιτυχίες. Πώς το καταφέρνει ο άνθρωπος. Αυτό είναι ταλέντο που το κουβαλάτε. Πώς καταφέρνει και γράφει 500 επιτυχίες, καλά λαϊκά τραγούδια. Όχι μπούρδες, γιατί τώρα έχουμε γεμίσει και αλογόμυγες. Έτσι. Λοιπόν, σκέψτε έναν άνθρωπο που έχει γράψει, ας πούμε, τι δεν έχει γράψει, τον Αυρό της Θάλασσας. Και λέω μερικές φορές που τον έχω ρίξει, του λέω ρε σε Χρήστονα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει δεν ξέρω, αν το ξέρω, θα το έλεγα και σένα. Λοιπόν, το εσύ, ίδιο συμβαίνει λοιπόν, και με μένα σε μικρότερη κλίμακα και σε άλλους σε μεγαλύτερη. Βοήθαμε να άλλους... καταλάβω κάτι. Εσύ λειτουργείς βιωματικά, με τον τρόπο που δουλεύεις, αντιστρατεύεσαι την πραγματικότητα. Τι θα είναι, σου πω, δηλαδή, τι κάνεις, εξαγνίζεσαι. Θα σου πω. Πάντως θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποια φόρμουλα που γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται από μόνο του. Και τελικά τίνω να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι η αλήθεια είναι η ίδια η αλήθεια. Δηλαδή, άμα είσαι αληθινός. Και δεν προσπαθείς να κάνεις κάτι το οποίο δεν είσαι εσύ, μπορεί να βγουν καλά πράγματα. Να μην προσπαθείς να κάνεις πράγματα που δεν είσαι κατανοητό. Εσύ. Είναι μυστικό μεγάλο αυτό. Στα πάντα νομίζω, στη ζωή μας. Έτσι. Σε όλα. Στη σχέση, στη δουλειά, σε όλα, στη δημιουργία, σε όλα, στην ποιήση, σε όλα. Ποτέ δεν προσπάθησα να κάνω και ίσως αυτό με κρατάει και τόσα χρόνια. Ας πούμε, και χαίρομαι πολύ που είμαι ακόμα στις ψυχές και στα μυαλά κάποιων παιδιών, κάποιων ανθρώπων και ακόμα με γουστάρουν να ακούν τα τραγούδια. Πώς αισθάνεσαι, που 14χρονα τώρα, 16χρονα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που αλλάζουν σαν σειρές έρχονται. Ζουν, ερωτεύονται, χαίρονται με τραγούδια που έχεις πείσει, όπως το πόσο σε θέλω, όπως τη σκόνη. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Γιατί τα τραγούδια δεν τα γράφει τον εαυτό σου. Τα τραγούδια γράφονται για να ταυτίζονται με τον κόσμο. Με όσο περισσότερο κόσμο ταυτίζονται, τόσο καλύτερα είναι. Έτσι. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Όταν φεύγει από σένα το τραγούδι και γίνεται κτήμα μου και κτήμα του άλλου και κτήμα ενός συνόλου μεγάλου. Γενικά το τραγούδι είναι γραμμένο από για τον κόσμο. Εσύ πώς αισθάνεσαι. Γραμμένο, όσο περισσότερο κόσμο επικοινωνηθεί ένα πράγμα που κάνεις, είναι τόσο καλύτερα. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι η τέχνη, δεν είναι για την τέχνη, είναι για τον κόσμο τώρα. Πάει, τελείωσε. Θέλω να μου πεις, επειδή εσύ έχεις την επιμέλεια όλο αυτό που κάνεις, δηλαδή το στείνεις σαν παιδί. Και τη μουσική και το στίχο και τη φωνή σου. Έχεις δώσει βεβαίως και σε άλλους τραγουδιστές. Αυτό όλο είναι η ζωή σου. Λέει το τραγούδι «Πόσο σε θέλω» ήταν μέσα από σένα κάτι. Θα μπορούσε να είναι. Κοίταξε, δεν είναι στοίχη δική μου. Στοίχη είναι κατά καιρούς παίρνω από διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι όμως έχουμε κοινή οπτική γωνία. Θα ήταν σαν δική μου. Δηλαδή δεν είμαι τρελός σε τραγούδια, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Να. Αλλά δεν είναι απόλυτο να είναι η δική μου ζωή. Μπορεί να είναι δική σου. Μπορεί να είναι του φίλου μας που μας τραβάει τώρα. Εντάξει, μ' αρέσει να ασχολούμαι με το πρόβλημα περισσότερο και λιγότερο με τις ευτυχισμένες στιγμές, γιατί τις ευτυχισμένες στιγμές θέλω και εγώ τις δικές μου να τις ζω και ο κόσμος να τις ζει. Δεν τις πολύ πειράζω. Θέλω να τις ευχαριστιέμαι. Το πράγμα που προσπαθώ να κάνω από παιδάκι είναι να ευχαριστιέμαι τα καλά του αλουνού και τις καλές στιγμές του αλουνού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό, ξέρεις. Εκεί φαίνεται
ένας άνθρωπος αν μπορεί να κοντρολάρει και τον εαυτό του. Να μην δυσαρεστείτε ναι. με το καλό του αλουνού. Αυτό που κάνεις, έτσι. Σε κάνει απλώς να περνάς καλά ή σε περνάς άλλες διαστάσεις που εμείς που είμαστε απ' έξω όχι, δεν όχι, τις δεν ζούμε. Καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι το υπεράνθρωπο αυτό που κάνουμε όλοι μας. Με ποια έννοια στο λέω. Δηλαδή, εσύ ανεβαίνεις σε μια σκηνή όπως σαν να είναι, άλλοι δεν κάνω πλάκα της δικής σου λογικής τραγουδιστές. Συγγνώμη, την ώρα που είσαι πάνω στη σκηνή και υπάρχει από κάτω ένα πλήθος που παραλυρεί. Να σου πω κάτι. Όταν παίρνεις, αυτό που λέω είναι πολύ σοβαρό. Όταν βγαίνεις έξω και λες θα κάνω μια βόλτα με τον ποδήλατο, το σκέφτεσαι τίποτα. Ξέρω, δεν ξέρω. Πώς κρατιέμαι σε ισορροπία, πώς γίνεται αυτό. Ναι. Δεν τα ξέρω. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Έτσι το αισθάνεσαι δηλαδή. Κάνεις μια τσακ και φεύγεις. Αυτό είναι, ναι. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Ένα άγχος υπάρχει πάντα με τη λογική ότι σαν είναι η πρώτη φορά. Στο δεύτερο τραγούδι έχει τελειώσει αυτό. Αυτή η δόνηση σε ένα χώρο, όπως θα είναι τώρα το Καλλιμάρμαρο μεθαύριο, δεν περνάει κάπως αλλιώς μέσα όχι, σε σένα. Δεν έχει να κάνει. Είδα Καλλιμάρμαρο, είδα και έχω παίξει και σε χώρους με 10 άτομα. Ναι. Εξίσου συγκλονιστικό. Έχω παίξει φυλακές για τους φυλακισμένους, εξίσου συγκλονιστικό. Έχω παίξει στο Καλλιμάρμαρο, έχω ξαναπαίξει με 100.000 κόσμο. Mm-hmm. Όλα συγκλονιστικά είναι αυτά. Άρα το ένα κομμάτι... και στο Καλλιμάρμαρο, ένα βλέμμα να δει να σε κοιτάει έτσι. Μπράβο. Σε μέσα πειράζει. Σε 100.000 κόσμο μπορεί να σε επηρεάσει. Σε πειράζει. Μπορεί να σε επηρεάσει. Οπότε, αυτό το κομμάτι της δουλειάς που σε απογειώνει είναι το κομμάτι της δημιουργίας ή το κομμάτι της παρουσίασης ή όλο το σύνολο. Είναι διαφορετικά στάδια αυτά. Έχουν, το καθένα έχει την ιδιαιτερότητά του. Η στιγμή της δημιουργίας είναι πολύ σπουδαία και στο σπίτι όταν το κάνεις, δηλαδή και όταν ξεκινάς ένα πράγμα από την αρχή, στη γέννησή του, mm-hmm. και στο στούντιο. Και στην πραγμάτωσή του, δηλαδή με άλλους μουσικούς. Έχει χαβαλέ, έχει ενδιαφέρον. Έχει... Και είναι ωραίο που μένει, ας πούμε, γιατί αυτό μένει για πάντα. Έτσι. Έτσι. Η στιγμή του ζωντανού είναι η στιγμή της αλήθειας. Δεν έχει και αν μετράς. Εμετρήθη, εζυγίστη και βρέθη ή ελλειπή. Ναι. Ή πλήρη. Και εγώ είμαι και υπερπλήρη. Λοιπόν, εάν μετράς, εάν πραγματικά λες, έχεις να πεις κάτι, θα το πεις ζωντανά. Ιδάλλως, πας σπίτι σου. Σωστό. Έχει φανεί νομίζω σε πολλές περιπτώσεις. Προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα και να σε δούμε σε μερικές στιγμές σου φωτογραφικές και να ξανάρθουμε. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα σε τροχιάλι πετώ. Κόκκινο στη νύχτα, ρίξε να δεις την φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Ο άλλος ο Λαβρέντης, μαχαιρίτσα. Ξυνήλα είναι αυτή. Πληρώνει ο κόνος. Αυτός βγαίνει λες και πληρώνει ο ίδιος, να πω. Γελάς, είναι φίλος σου. Κολλητός σου, φίλος. Όλοι αυτοί που έχεις συνεργαστεί τόσο στενά, είναι κολλητοί σου όλοι. Οι περισσότεροι, ναι. Όσοι δεν είναι κολλητοί, δεν κάναμε παρέα μετά, εντάξει. Αλλά οι περισσότεροι, ναι. Είναι πιο ωραίο, φαντάζομαι, να δουλεύεις με κολλητούς. Είναι μεγάλη η πρίκα αυτή, να πούμε, για τον άνθρωπο, ξέρεις. Δηλαδή, το πράγμα μου μείνει περισσότερο. Θα τα πάρω με τη σειρά. Ναι. Μπορώ να ζήσω την οικογένεια μου αξιοπρεπώς, αυτό είναι σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, ας πούμε, και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω για να μπορέσω να μεγαλώσω την κόρη μου. Εντάξει, είναι σπουδαίο. Επίσης σπουδαίο, ίσως και σπουδαιότερο, είναι ότι μείναν 4-5 τραγούδια στον χρόνο. Και επίσης σπουδαίο είναι ότι έχω κάνει 10 φίλους πολύ δυνατούς από αυτήν την ιστορία. Όλοι αυτοί, βλέπω στη συνεργασία σου εδώ πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Από όλες τις πλευρές του τραγουδίου. Δηλαδή, ξεκινάμε από Νταλάρα, Σαββόπουλο, Γαλάνη, έχεις και Μαργαρίτη, Κονιτόπουλο, ναι. Φλέρι Νταντονάκη, κορυφαία τραγουδίστρια, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Αναστασία Μουτσάτσου, Αλεξίου. Πλειάδα. Ήσουν πάντα της λογικής μέσα. Λίγοι είναι που δεν έχουμε δουλέψει μαζί. Δεν είναι το θέμα πώς, με ποιους έχω δουλέψει, με ποιους δεν. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχεις δουλέψει και θα ήθελες. Ναι. Όπως... Κανα δυο, ναι, τώρα δεν μου έρχεται πρόχειρα. Ναι. Θα πιθανόν να δικήσω κάποιον. Αλλά περισσότερο με τους περισσότερους έχω δουλέψει. Το χειμώνα πάλι ετοιμάζεις. Με τον Νταλάρα ξεκίνησε. Ο Νταλάρα ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε. Δηλαδή και του έχω μια. Πώς το πω, και αδυναμία και μια υποχρέωση.
Φαντάζομαι μετά την συναυλία αυτή στο Καλλιμάρμαρο, έχει συναυλίες στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτές τις καλοκαιρινές. Θα είναι... παίξουμε μετά τον Αύγουστο, θα παίξουμε οπωσδήποτε. Θα παίξουμε μερικές συναυλίες με τον Καροτώνη στα νησιά, να πάμε και διακοπές. Α, μαζί με τον Καροτώνη. Ναι, ναι. Μια χαρά. Και θα κάνουμε και κάποιες συναυλίες με τον φίλο μου, τον Μίλτο και με τον Σάκη. Ναι. Σαν συνέχεια από το χειμώνα, γιατί με αυτούς είναι ούτως ή άλλως. Τώρα για του χρόνου δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω πάλι με τον Πουλάκη και τον Ζουγανέλη. Δηλαδή γίνει σαν τη γίδα στον Μάρι. Είναι λίγο μανιέρα. Ναι. Δεν λέει. Κάθε φορά αλλάζει. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει όμως. Για μας αλλάζει. Ο κόσμος όμως λέει πάλι τα ίδια. Ναι. Κοίταξε, πέρασα. Μην πω αυτό το κοινότυπο, πέρασα καλά. Πραγματικά πέρναγα καλά όμως. Κάθε βράδυ έπαιρνα και γέλαγα. Είναι ψυχοθεραπεία. Αυτή ήταν ψυχοθεραπεία με αυτούς. Είναι ψυχοθεραπεία. Συγκρίνοντας εσένα με τον Ζουγανέλη, εσύ μου φαίνεσαι πιο κλειστός, πιο μαζεμένος και ο Ζουγανέλης αυτό που λέμε έξω καρδιά. Ο Ζουγανέλης, είναι η ισορροπία λοιπόν, στο αντίβαρό σου. Ο Ζουγανέλης και ο Σταρόβας, ναι. Όπως είναι στη σκηνή και στην πραγματικότητα. Το Σταρόβα τον έχω γνωρίσει κιόλας. Είναι δηλαδή, μιλάμε για. Μέσα στο, είναι αυτή η λογική χαβάλε, του νομίζω στα πάντα στη ζούμε. Ζωή. Ναι. Ο Σταρόβας μάλιστα το έχει σαν άμυνα αυτό. Ο Ζουγανέλης είναι πιο. Κοντρολαρισμένο του κύριο Σταρόβα. Έχουν τρεις λάθη και δύο χορεύουν. Λοιπόν, μία μηνά τώρα. Αν δεν ζήσει έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτή είναι η ζωή του. Ο Μπουλάς είναι ένας άνθρωπος όπως είναι, ας πούμε, και ο Πανούσης. Είναι ηθοποιοί. Στη σκηνή κάνουν αυτά και έξω είναι σοβαροί άνθρωποι κτλ. Έχει χιούμορ ο Μπουλάς. Άμα δεν έχει χιούμορ, δεν το κάνεις αυτό. Σίγουρα. Έτσι. Απλώς δεν μπορείς να είσαι 24 ώρες. Δεν είναι 24 ώρες. Μπορεί να πα και σε κατάθλιψη κάποια στιγμή. Ο άνθρωπος κάποια στιγμή δεν είναι στα καλά του. Αυτό είναι κουραστικό από τον άλλον. Δεν περιμένει. Αν έλθει και στα καλά του να μην είναι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σάικο. Σε ισορροπεί αυτό, λειτουργεί σαν αντίβαρο στη δική σου μετρημένη και σοβαρή, ας το πω έτσι, υπόσταση. Εμένα αυτή τη λογική δεν μου, είναι, μου δεν δίνει. Είναι. Είμαι πολύ χαβαλές, πληροφορώ και αυτά που λέει ο Ζουγανέλης. Όλο αυτό δηλαδή όχι, είναι... Όχι, όχι, αυτό έχω μάθει να κάνω, προκάλυμα. Το κάνω καλά. Όχι, δεν είναι προκάλυμα. Αυτό είναι που έχω, που με απασχολεί να βγάλω προς τα έξω. Εκεί νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω και απάνω σε αυτό έχω επικεντρωθεί. Δηλαδή, θίγοντας τα κακό κείμενα. Ναι. Τα υπόλοιπα όλα τα κρατάω για μένα. Σε πληροφορώ ότι είμαι πολύ μεγάλος χαβαλές και όλοι οι άνθρωποι με ξέρουν και κάνουμε παρέα. Είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Παλαμάρα. Θεωρείς ότι είναι δικό σου όμως αυτό. Ναι, είναι δικό μου. Και μου αρέσει και πολύ. Ναι. Δικό μου και για τους ανθρώπους. Δεν θέλω να σωστό. Το βγάλω αυτό, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, και το λέω κιόλας και με κοιτάει. Δεν είμαι θλιμμένος. Θλιμμένα τραγούδια γράφω. Δηλαδή, την ώρα που γράφεις τη σκόνη που είναι μέσα στη. Την καταχνιά. Ναι, η σκόνη είναι ένα τραγούδι. Μα είναι ένα συγκεκριμένο τραγούδι για συγκεκριμένες στιγμές, ρε παιδί μου τώρα. Το δηλαδή, αφού γράφει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Μα όλοι έτσι είμαστε. Δεν μπορεί να είσαι ή από την από εδώ ή από την από εκεί. Πρέπει να είσαι σοβαρό εκείνη την ώρα. Όχι σοβαροβανή όμω. Ναι, μετά είσαι σοβαροβανή. Και ο Βίκτορ Γκο έλεγε σοβαροβάνια των Ελληνίων. Κατάλαβε τι γίνεται. Άλλο σοβαροβάνη και άλλο σοβαρό. Σοβαρό τη στιγμή που πρέπει και σκερβελέ την ώρα που πρέπει. Σκερβελέ την ώρα που πρέπει. Ωραία. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Δηλαδή ξεκίνησε με κοιτά παράξενα, γιατί. Όχι, δεν σε κοιτάω παράξενα. Μα πλούσιο βιογραφικό. Με 50 τόσο χρονών είμαι, δεν θα έχω πλούσιο βιογραφικό. Μικρός είσαι ακόμα, εντάξει. Τώρα το κόσμο μπροστά σου έχει. Δηλαδή... Ένα φίλο μου που έγινε 63. Όταν θα γίνει 63, τότε θα με θυμηθεί. Λέω γιατί, γιατί τι εκεί, ειδικά τι είναι το 63. Μου λέει θα δει και θα καταλάβει. Κάτι συμβαίνει εκεί. Κάτι θα δει και κάτι συγκεκριμένο. Κάποιο πέρασμα. Έχουμε ακόμα χρόνια για τα αρκετά. Μπόλικα. Έχεις ξεκινήσει, γεννήθηκες στο Βόλο καταρχήν ή από εκείνη η καταγωγή. Γεννήθηκα στο Βόλο. Και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Δηλαδή ήρθες στην Αθήνα με την κιθάρα σου, με τα μπαγκάρια σου, όχι, να πεις θα γίνω όχι, αυτό. Όχι. Γεννήθηκα στο Βόλο και στο Βόλο έμενα τα καλοκαίρια. Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής στην κρατική ορχήστρα εδώ. Απέθανε νέος, αλλά πιτσιρικά ήταν διευθυντής στην ορχήστρα εδώ. Υπήρχε μουσικός λοιπόν, μέγας. Ρίζα. Και τώρα βγάζουμε και ένα δίσκο του με κλασικά έργα για πιάνο σε όλη την Ευρώπη να κυκλοφορήσουν. Και ήρθα από παιδάκι μου να δω. Εδώ πήγαινα σχολείο και το χειμώνα το καλοκαίρι, τα καλοκαίρια στο Βόλο. Και μάλιστα συγκεκριμένα σε ένα χωριό στο Πτελείο, αλλά ο Βόλος το αγαπάω πολύ. Είναι η πατρίδα μου, είναι... έχω τους συγγενείς μου. Επιστρέφεις. Έχω... Ναι, πάντα. Πάντα. Είναι αγαπημένο μέρος. Τώρα αγαπημένο μέρος έχει γίνει Κιτίνος, ας πούμε, γιατί είναι, ξέρεις, βρέθηκα εκεί να έχω ένα σπίτι, ας πούμε, λόγω της γυναίκας μου. Και από εκεί βρέθηκα και μ' αρέσει πολύ και τα αγαπάω το μέρος αυτό. Και... Άλλη μια πατρίδα. Ναι, 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 ναι. Και ξέρεις, οι όψιμες πατρίδες είναι ίσως και πολύ έντονες. Mm-hmm. Λοιπόν, εν διάφορη τόση μοιράζομαι μεταξύ αυτών των δύο. Δεν είμαι. Στην Αθήνα βρέθηκα συμπτωματικά γιατί η μάνα μου εδώ από παιδάκι, αλλά εντάξει, εδώ έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Στο ταξίδι αυτό το μουσικό πώς πρώτο μπήκες, δηλαδή είδα ότι τραγουδούσες Αντάρτικα με τον Τζαβέλα. Αντάρτικα τραγούδισα. Όχι, να σου πω πώς έγινε Τζαβέλα, στην αγαπούσα πολύ τον πάνω. Πώς έγινε αυτό. Αυτό έρχομαι τη μέρα που απολύθηκα από Βαντάρος. Άκου τώρα, περίεργο πράγμα. Μέναμε στην πλάκα. Και περνώντας από το σταθμό για το σπίτι την ημέρα που απολύθηκα. Μιλάμε τώρα 20. Απολύθηκα και πιτσιρικάς γιατί ήμουν προστάτης, έτσι 21 χρονών ήμουν. Πήγα κατευθείαν Φαντάρος, 20 δεν είχα αναβολές και 21 χρονών.
Και περνώντας για να πάω στο σπίτι μου, που ήταν στα Ναφιώτικα πάνω στα σκαλάκια, περνώ από τη Λίδρα και βλέπω μια ταμπελίτσα. Ας πούμε, το Αντάρτικο Λιμέρι του Πάνου Τζαβέλα, ζητούνται τραγουδιστές. Ακρόαση την τάδε ώρα. Και πάω την άλλη μέρα το απόγευμα. Μου λέει, πες μας ένα τραγούδι, μου λέει ο Τζαβέλα. Πήρα εγώ την κιθάρα, έπαιξα του Μπομπ Ντίλαν. Τον Blondie. Φαντάστηκα. Λοιπόν, και με φώνασε Ντίλαν και μου λέει, είχαμε πάει 5-6 και κράτησε εμένα και έναν τραγουδιστή. Πέθανε νέος αυτός, τον Νικόλα του Μητσοβολέα. Και μείναμε εμείς οι δύο εκεί. Εκεί ήταν το βάπτισμα του πυρός, δηλαδή. Ναι, έτσι ξεκίνησα. Ας πούμε, τραγουδώντας Αντάρτικα, εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα κτλ. Και μετά βρέθηκες, είχες ένα συγκρότημα. Συγχρόνως είχα και το συγκρότημα. Εκεί πήγα για να παίρνω ένα μεροκάματο. Με έπαιρνα 2 εκατοστάρικα, το θυμάμαι σαν τώρα αυτό. Και παίζαμε με ρεπό μόνο τη Δευτέρα. Και τώρα παίζεις μόνο Δευτέρα και ρεπό. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, εκεί έπαιξα 3-4 μήνες και μετά έφυγα. Είχες λοιπόν ένα συγκρότημα το οποίο μεταξελίχθηκε στους Τερμίτες. Ναι, ναι, PLJ Band. Σαν Τερμίτες. Κάναμε ένα δίσκο, να πούμε, ο οποίος είναι θρυλικός δίσκος στο εξωτερικό, το Αρμαγεδόν. Αυτό παντού γίνεται. Άμα μπει σε site μέσα, θα δεις. Ναι, είναι ένας πολύ καλός δίσκος. Γιατί έγινε τόσο ντόρος. Γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει ακόμα σε charts παγκοσμίως underground μουσικής. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα, το οποίο είναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ίσως η ιστορία μου κάποια στιγμή να με γράψει γι' αυτό. Πιθανόν. Έτσι. Ήταν πολύ σπουδαίο. Ήταν βασισμένο στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Ήταν περίεργο. Ένα πολύ... Αυτό εσύ το δόμησες όλο αυτό, ήταν της παρέας. Όχι. Εγώ το σκεφτόμουν. Πήγαινα και στη Μονή Πετράκη, παρακολουθούσα μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Είχα μια τρέλα περίεργη. Επηρεασμένος από τον Βαγγέλη του Παπαθανασίου και από ένα δίσκο που είχαν κάνει η Αφροντάιτ Σάλι το 666. Άκου τώρα και από αυτό επηρεασμένο. Από εκεί έκανε το συνειδημό δηλαδή και το ακολούθησε. Έτσι ξεκίνησε, ήταν και η εποχή του τεχνορόκ τότε. Άκουγα πολύ Φλόιντ, πολύ τέτοια συγκροτήματα. Και πάντα είχα την διάθεση, αυτό που ακούω έξω, να τους βάζω ένα χρώμα από εδώ. Μην σου πω ότι ήταν από τις πρώτες πινελιές ethnic, με την τρέχουσα δηλαδή, λογική. Ναι. Έτσι. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Και από εκεί ξεκίνησε, ναι. Δηλαδή, και μετά έγινε τον Πάμε με τους Τερμίτες. Μετά έκανα τον πρώτο δίσκο, τους PLJ, πήγαμε στον Πετρέδη. Στον Πετρέδη τα οφείλω όλα. Και τώρα που κάπου μου έκανα ένα αφιέρωμα για μια εκπομπή στην τηλεόραση, πήγαν και μίλησε ο Πετρέδης και συγκινήθηκα σε τον είδα, γιατί. Είναι ο μέντορας μου. Από το Πετρέδη έμαθα μουσική. Άκουγα κάθε απόγευμα 4 την ώρα. Την εκπομπή του. Και σε αυτόν πήγα για πρώτη φορά και του λέω: «Ρεσί, φίλε, έτσι και έτσι. Και έχω ένα. Έχουμε κάνει μια δουλειά και θες να τα ακούσεις». Και λέω: «Πετρέδη, θα τη βγάλω». Και μας έβγαλε τον πρώτο δίσκο. Και μετά μείναμε στην εταιρεία. Ξέρω, ήταν δύσκολο τώρα. Σίγουρα ο κάθε μητσερικάς μπορεί να μπει σε ένα. Κάθε σπίτι του, ας πούμε, με. Ναι. Φοβερά μέσα, έχει στούντιο στο σπίτι με τα κομπιούτερ τώρα, με τα μουσικά προγράμματα κτλ. Κάνεις ό,τι θες. Και κάνεις και το CD σου έτοιμο και το βγάζεις και το δίνεις όπου θες εσύ. Εξάλλου είτε δισκογραφία είτε υπάρχει, δεν υπάρχει το ίδιο. Μέσω διαδικτύου πλέον όλα. Ακριβώς. Τότε ήταν ένα βινίλιο, για να πιάσεις βινίλιο στα χέρια σου. Ήταν κάτι υπόθεση. Μα τώρα τι λες, τώρα βγήκε ο δίσκος, βγαίνει ο δίσκος, κάνουμε δίσκο. Αυτό το δίσκος ήταν κάτι το. Το TEM. Βέβαια. Ιεροποιημένο. Ποιο τραγούδι σου αγαπάς περισσότερο? Ξεχωρίζεις. Ναι, το πώς θέλω. Το ξεχωρίζω γιατί είναι ένα πολύ σημαδιακό τραγούδι, όχι τόσο συναισθηματικά, όχι τόσο η στίχη, τώρα δεν είχα μπαίνω σε κανέναν έργο τα φοβερό εκείνη την εποχή, όταν το έβγαλα. Όσο ότι τους στίχους έγραφε ο φίλος μου Γιάννης, ο Μπαχ, εγώ έκανα τη μουσική συγχρόνως στο χωριό, στο Πτελεό, καθόμασταν δίπλα στο Τζάκι, το γράφαμε μαζί. Και το παίξαμε για πρώτη φορά ζωντανά, στη μεγάλη τελευταία συνευλία που κάναμε με τους Τερμίτες, ό,τι σολικαβητό, που έγινε πανικός με το τραγούδι αυτό. Για πρώτη φορά. Ναι. Και λέω, γιατί γίνεται, τι δυναμική έχει αυτό το τραγούδι. Και το παίξαμε από τότε και ωραία από τότε. Ωραία είναι αυτή η αθότητα του δημιουργού. Μα που δεν ξέρει τον Μπαμ που όχι, δεν θα ήξερα. Γίνει. Και από τότε, λες και έχει συμβεί κάτι, αυτό είναι το τραγούδι που κλείνω πάντα όλες τις συναυλίες. Το κρεσέντο. Όλες τις συναυλίες. Και εκεί φαντάζομαι ξεσπάει όλο ναι, το. Ναι. Είναι φοβερό. Γιατί μου έμεινε από τότε και λέω αυτό το τραγούδι θα κλείνω πάντα τις συναυλίες. Με όποιον και να παίξω, το βάζω σαν όρο. Με αυτό θα κλείσει το Καλλιμάρμαρο. Παντού. Παντού είναι. Με όποιον είναι και να έχω παίξει, είναι ο όρος μου αυτός. Αν θέλετε να συνεργαστούμε, να κλείνω με αυτό το τραγούδι. Θα ήθελα να μου πεις η οικογένειά σου στο κομμάτι σου το ταξιδιωτικό, το μουσικό, πού είναι. Δηλαδή είναι η μουσική σου, τα ταξίδια σου και η οικογένειά σου ή είναι μέσα σε όλο αυτό? Είναι και δεν είναι. Έχεις μια κόρη, καταρχήν να πούμε. Η κόρη μου είναι 18 χρονών, είναι μια ολοκληρωμένη ύπαρξη πια. Με το φίλο της, με τη ζωή της, την προσωπική, με τα αυτά, με τα πανεπιστήμια της, με τα κόλπα της. Δεν ακολούθησε το μουσικό σου κομμάτι. Ακολούθησε στην αρχή. Έκανε τσέλιο, έκανε πιάνο, έκανε τραγουδάει όμορφα. Διαβάζει πάρα πολύ εύκολα νότες κτλ.
Αλλά επειδή ήταν λίγο περίεργο άτομο και λίγο έτσι. Με αυτές τις ανεξέλεγκτες ελευθερίες που έχουν τα παιδιά σήμερα, και καλά κάνουν δηλαδή. Όταν έφτασε στο σημείο εκείνο το που θα ακολουθήσεις, ποιον θα αφήσεις και που λέγει το τραγούδι. Τι θα πάρεις. Όταν φύγαμε από το σημείο, μελετάμε μία φορά την εβδομάδα και έρχεται ο δάσκαλος και φτάσαμε στο σημείο ότι για να προχωρήσουμε, μελετάμε από 2 ώρες την ημέρα και πάνω, εκεί μου λέει δεν μου αρέσει η μουσική. Ζορίστηκε. Ναι. Και λέω εντάξει, αφού δεν σε αρέσει η μουσική, άστινα και άκου τη μόνο. Δεν σε πείραξε. Καθόλου, τι να με πειράξει. Το παιδί είναι για τον εαυτό του, δεν είναι για μένα. Τι μου κάνει τα χατήρια, τα δικά που θα κάνει. Λοιπόν, ζωγραφίζει πάρα πολύ όμορφα, ανακάλυψε διάφορα ταλέντα. Είχα το άγχος, όπως έχω για όλα τα παιδιά του κόσμου, να βρουν έναν δρόμο. Να θέλουν κάτι να κάνουν. Να μην είναι στον αέρα. Για να έχει ενδιαφέρον η ζωή της. Έρχεται στις συναυλίες. Λοιπόν, αφού βρήκε το δρόμο της και θέλει να κάνει αυτό, πολύ καλά κάνει και θέλει να το κάνει. Έρχεται στις συναυλίες σου. Έρχεται. Έρχεται. Ξέρεις πότε άρχισε να με ακούει έτσι πιο. Να με παίρνει πιο πολύ στα σοβαρά. Όταν ανακάλυψε ότι με γουστάνε πολύ οι φίλοι της, ας πούμε. Νομίζω ότι. Σου λέει, κάτσε ρε, ο πατέρας μου κάτι λέει. Γιατί εμένα ήταν ένα πράγμα συνηθισμένο. Ήταν κάτι το συνηθισμένο. Εκεί ο καθημερινό. Ναι, αλλά όταν τα παιδιά όλα λέγανε πάμε να δούμε το μαχαιρίζα και πάμε να δούμε και ερχόντουσαν συναυλίες και τα λοιπά και την πέραν μπροστά και βγάλε μας εισιτήρια και φέρα. Στο τι γίνεται εδώ, κάτι συμβαίνει εδώ. Και αυτή δεν το είχε πάρει και πολύ χαμπάρι, δεν του δίνει σημασία. Άρα κατοχυρώθηκε με τη βούλα των φίλων. Την είχα πάει κάποτε σε μια συναυλία και πήρα αυτόγραφο από τις High Five γιατί ήταν μικρούλα τότε. Λογικό. Και μου λέει η κοπελίτσα μου ήταν σε FM, μου λέει θέλετε αυτό. Να σε καλά. Λαβρέντη, καλή επιτυχία που θεωρώ ότι θα την έχεις στη συναυλία σου στο Καλλιμάρμαρο. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά όλοι εκεί, δηλαδή να ευχαριστηθούμε, να είναι κάτι που θα μας μείνει, έτσι, να είναι μια βραδιά που θα μας μείνει, να είναι μια όμορφη βραδιά. Και δεν θέλω να τελειώσει η ιστορία αυτή στο Καλλιμάρμαρο, όχι για τη δικιά μου συναυλία. Η ιστορία του να βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο, ας αφήσουμε το καλοκαίρι, είναι. Ας αφήσουμε το ίντερνετ και τα Facebook και τα Twitter και τα... Εντάξει, καλά είναι αυτά, αλλά... Ας βγει λίγο ο κόσμος να ταυτιστούν τα χνότα του. Να βγει να μαζευτεί ο κόσμος έξω, να βγει στις παραλίες, στις πλάζες, στις πλατείες. Ας βγει λίγο ο κόσμος έξω. Νομίζω ότι είναι Ελλάδα το μοναδικό το πράγμα αυτό. Που δεν μπορεί να μας πάρει κανένας κερατάς. Είναι αυτό. Αυτό τον ουρανό, αυτή τη θάλασσα, αυτή την ατμόσφαιρα. Ας τη χαρούμε αυτό το πράγμα. Αν ήμασταν στη Σουηδία, θα έλεγα κι εγώ ναι. Αλλά αφού είμαστε εδώ. Και αυτό είναι το κόλπο που τους έχει μπει στο μάτι των ονών. Το καλύτερο οικόπεδο που έχουμε. Έτσι, λοιπόν, εντάξει, ας το χαρούμε. Εγώ έχω να σου πω καλά ταξίδια και καλά ταξίδια και για μας μέσα από τα δικά σου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα κουβαλημένα. Τι να σας ευχηθώ, να γίνετε, ας πούμε. Τι μπορώ να ευχηθώ CNN. Για τα... Καλό θα ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς. Ελπίζουμε να απολαύσατε το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα σε πρώτο ενικό και να τον απολαύσετε ακόμη καλύτερα με τη μουσική του διαδρομή στο Καλλιμάρμαρο στις 9 Ιουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.